Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αυτή είναι η λύση και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω για ακόμη μια φορά με μεγάλη χαρά τον κορυφαίο εργατολόγο, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, για να συζητήσουμε ένα σωρό ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα. Όπως είπαμε, ιδιαίτερη χαρά. Έτσι, κάθε φορά θέλουμε τα φώτα σας να μας βοηθήσετε, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχουν απορίες και ο πολύς ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να μιλάει με ένα Κώστα Τσουκαλά. Έτσι, όποτε θέλει. Να το λέμε γι' αυτό. Μπορεί ο κόσμος και μιλάει. Να το ξέρετε. Το ξέρω, κάθε μέρα έχετε ένα σωρό ραντεβού και μάλιστα πραγματικά χαρά στο κουράγιο σας, γιατί 30 και 40 ραντεβού τη μέρα, νομίζω, και Τσουκαλά. Βέβαια είστε νεότατος, αυτό βοηθάει, αλλά έχετε κουράγια, έχετε κουράγια. Μπράβο σας. Λοιπόν, πείτε μου. Ακούστε, κύριε Τσουκαλά, με ρωτάει πολλοί κόσμος, αφού μιλάς συχνά με τον κύριο Τσουκαλά στην τηλεόραση, και όχι μόνο, πες του να μας εξηγήσει αυτή την περίφημη προσωπική διαφορά, η οποία μου λένε όλοι ότι είναι φιάλτης. Δηλαδή, δεν έχει μπει μόνο στις συντάξεις. Έχει μπει και σε διάφορα άλλα εκεί πέρα επιδομάτα, δεν ξέρω τι υπάρχει. Και τους μπλέκει αυτή η προσωπική διαφορά, γιατί τους αφαιρεί τη δυνατότητα να βάλουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη. Είναι η αιτία που δεν είδανε αύξηση περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Ναι, εξηγήστε μας λίγο. Αυτό είναι γνωστό ότι δημιουργήθηκε με το νόμο Κατρούγκαλου και συνεχίστηκε από αυτούς εδώ. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, τι συνέβη? Ο νόμος Κατρούγκαλου άλλαξε τον υπολογισμό των συντάξεων και μείωσε στην πλειοψηφία τις μελλοντικές συντάξεις. Εκείνες που κατατέθηκαν μετά το Μάιο του 2016. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν μειώσει τις παλιές συντάξεις. Τι έκανε λοιπόν ο νόμος Κατρούγκαλου, τι είπε? Είπε ότι κρατάω την παροχή που έχει μείνει στο συνταξιούχο, αλλά επειδή του επανυπολογίζω τη σύνταξη, και παράδειγμα από 1.000 ευρώ έπρεπε να παίρνει με τον νόμο μου 850, τα 150 τη διαφορά του την κρατάω μέλα, αλλά την ονομάζω προσωπική διαφορά. Και δεν μπορεί να πάρει καμία αύξηση, ναι, μέχρι να φτάσει με τους επανυπολογισμούς η προσωπική διαφορά να μειωθεί και να γίνει σύνταξη. Άρα, για παράδειγμα, ο Φανίδης που έφυγε το Μάιο του 2015 παίρνει 1.000 ευρώ, ο Τσουκαλάς που φεύγει τον Ιούνιο του 2016 με τα ίδια ένσημα παίρνει 850 ευρώ. Αυτή η διαφορά μεταξύ τους λέγεται προσωπική διαφορά. Όταν δίνονται αυξήσεις, ο Τσουκαλάς παίρνει αύξηση μέχρι να φτάσει το Φανίδη, ναι, ο Φανίδης δεν παίρνει. Άρα ο Φανίδης μένει παγωμένος εκεί. Άρα το 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, οι οποίοι είδανε να μην παίρνουν ούτε ένα ευρώ αύξηση, είναι διότι υπάρχει αυτή η προσωπική διαφορά. Η κυβέρνηση σημερινή, που έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, ναι, είχε μία επιλογή, αν ήθελε να το καταργήσει. Να πει, πάω να ονομάζω το ποσό αυτό προσωπική διαφορά, το ονομάζω σύνταξη και προχωράω σε 7,75% αύξηση επί του καταβαλλόμενου ποσού. Και όχι επί αυτού που θεωρείται σύνταξη αφαιρούμενης της προσωπικής διαφοράς. Με αυτό που συνεχίζει η κυβέρνηση λοιπόν και κάνει, το 1 εκατομμύριο δεν είναι καμία αύξηση. Και περίπου 300.000 είδανε με μικρές αυξήσεις, αλλά όχι 7,7%, πολύ μικρότερες, διότι είχαν ένα μέρος προσωπικής διαφοράς. Αυτό αφορά τις συντάξεις. Ο ίδιος μηχανισμός υπάρχει και σε πολλά μισθολόγια δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πάλι έχει ονομαστεί ένα μέρος παροχής προσωπική διαφορά. Άρα, ακόμα και να ξεπαγώνουν τα κλιμάκια τους, δεν βλέπουν πραγματική αύξηση. Διότι αυτό αφαιρείται και συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Η κυβέρνηση λοιπόν, με ένα κονδύλι ακόμα 600-700 εκατομμύρια, όχι ένα τεράστιο κονδύλι, θα μπορούσε να αυξήσει συνολικά τις συντάξεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, πάρα πολλοί λένε, ρε παιδιά, εγώ παίρνω 500 ευρώ. Γιατί δεν είδα αύξηση? Διότι το αν υπάρχει προσωπική διαφορά δεν είναι μόνο στις υψηλές συντάξεις. Μπορεί και μία σύνταξη 450 ευρώ και αυτή να έχει 50 ευρώ προσωπική διαφορά. Ήταν 30 ευρώ η αύξηση, συμψηφίστηκαν, δεν είδε αύξηση. Τρίτον, λένε κάποιοι άλλοι, εγώ περίμενα 7,7% στο καθαρό μου ποσό. Έπαιρνα 1.000 καθαρά. Περίμενα 77 ευρώ. Δεν είναι έτσι. Διότι η αύξηση γίνεται επί του μεικτού ποσού, το οποίο αν υπερβαίνει τα 800 ευρώ η σύνταξη, άρα έχει ήδη καλύψει το αφορολόγητο όριο, έχει και εισφορά ασθενείας 6% και φόρο 22%. Άρα money, τα 70 ευρώ γίνανε 45 ευρώ. Άρα τελικά δεν είδε 7,5% αύξηση, είδε 5% αύξηση. Ειδικά όταν έχουμε έναν πληθωρισμό, ο οποίος είναι 9,6% μεν, αλλά στα τρόφιμα είναι 20% και σε είδη πρώτης ανάγκης, αντιλαμβάνεστε το 4-5%
όταν υπάρχει επιβάρυνση 20% στα βασικά αγαθά, είναι μια τρύπα στο νερό. Είπατε για 500... Γι' αυτό και είναι κρύες, το πιο πολλό, συνταξιούχων, οι οποίοι είδαν πενιχρές αυξήσεις. Είπατε ότι με ένα ποσό γύρω στα 600-700 εκατομμύρια αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί, άκουσα καλά. Με αυτό το ποσό θα μπορούσε να δουν πολύ αύξηση. Ωραία. Αυτό τώρα εντάξει δεν είναι δικό σας θέμα, απλά ως απορία, δημοσιογραφική αν θέλετε. Δεν λέω ότι είστε ειδικός στα οικονομικά, αλλά προφανώς επειδή ασχολείστε, έχετε γίνει και στα οικονομικά ειδικός. Να ρωτήσω το εξής. Αφού έχουν ανέβει τα πάντα και υπάρχει μεγαλύτερη εισπράξη από το ΦΠΑ, το κράτος δεν έχει χρήματα να τα δώσει. Ναι, έχουμε... Το καταστοιχείο του κυρίου Σταϊπούρα έχει υπερέσον αυτή τη στιγμή. Αυτό. Έχει ρεκόρ εσόδων. Ναι. Δεν θα μπορούσε να βρει ένα ποσό για άλλα πράγματα. Είδαμε ότι έχουν βέβαια. Βέβαια. Είναι απορία άξιων γιατί δεν το κάνουν και μάλιστα κύριε Τσουκαλά προεκλογικά. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιο: εντάξει, ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι προεκλογικά, δώστε να τελειώνουμε. Ούτε τώρα δεν τα δίνουν. Τώρα και λέει Φανίδη για επιδόματα προσωπική διαφορά, για αποζημιώσει αν αργούν οι επικουρικέ. Σήμερα ο κ. Χατζηδάκη, γιατί έχουν καταλάβει ότι υπάρχει μια εύλογη πικρία και ότι ο κόσμο άκουγε επί μήνε για μια μεγάλη αύξηση την οποία δεν είδε. Και ξέρατε πάντα, όσο και να έχεις επικοινωνιακά υπερόπλα, τίποτα δεν μπορεί να διαψεύσει την πραγματικότητα. Όταν φτάσει η ώρα και ο άλλος δει στο ATM το λογαριασμό, δεν τον ξεγελάς. Γιατί είναι η ζωή του τα χρήματα αυτά, είναι αυτά με τα οποία ζει. Άρα δεν μπορεί κάποιος που τον έχεις αναγκάσει να είναι στη μιζέρια να τον πείσεις ότι είναι στα πούπουλα. Γιατί ξέρει πώς ζει. Δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που τρώνε κουτόχορτο. Δεν είναι οι Έλληνες πολίτες χαμηλής νοημοσύνης. Προφανώς. Και σας λέω μου κάνει τρομερή εντύπωση που είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι υπερόπλα στα χέρια της οποιαδήποτε κυβέρνησης. Με τη λογική που συζητήσατε. 600-700 εκατομμύρια εύκολα βρίσκονται αφού πλέον υπάρχουν υπερέσοδα. Τι να πει κανείς τώρα. Έχουν με τον πληθωρισμό που τρέχει, τον αναφέρατε, τα έσοδα είναι πολύ μεγαλύτερα στα κρατικά ταμεία. Χρησιμοποιείται σαν όπλο για να αυξηθούν οι ασφαλιστικές φορές των επαγγελματιών. Αυτό πάλι άλλο θέμα. Και... Να αυξηθούν τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια που έχουν πάρει την ανηφόρα και πια έχουμε νέα γενιά κόκκινων δανείων. Είδαμε χθες την εγκύκλιο με αύξηση εισφορών από 21 έως και 60 ευρώ ανάλογα την κατηγορία που επιλέγει ο επαγγελματίας. Είδαμε μια αγορά που οι επαγγελματίες έχουν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις και βλέπουν να υπάρξει αύξηση των εισφορών. Να δούμε λίγο το πίνακα, κύριε Τσουκάλα, τον οποίο μας στείλατε εσείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Η προηγούμενη κάρτα είναι. Η προηγούμενη. Αν έχουμε την προηγούμενη, αυτή λέτε. Εδώ λοιπόν. Αυτή εδώ. Ωραία. Από 210 η κατηγορία νούμερο 1 πάει στα 230. Άρα 203 ευρώ ετήσια επιβάρηση. Η δεύτερη κατηγορία από 252 πάει στα 276. Άρα 291 ευρώ ετήσια επιβάρηση. Η τρίτη κατηγορία από 302-331, 30 ευρώ πάνω, άρα 360 ευρώ περίπου επιβάρυνση. Η κατηγορία νούμερο 4 από 363 πάει 398, άρα 420 ευρώ επιβάρυνση. Η πέμπτη κατηγορία από 435 πάει 476,96, 500 ευρώ το χρόνο επιβάρυνση. Η τελευταία κατηγορία, όσοι την επιλέγουν, από 566, 620 ευρώ, 55 ευρώ μηνιαία επιβάρυνση, 655 ετήσια επιβάρυνση. Κύριε Τσουκαλά, εδώ μια παρένθεση. Εδώ δεν περιλαμβάνεται το 10 ευρώ υπέρ του ΟΑΕΦ που περιμένουμε να δούμε αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Μάλιστα. Είναι 10 ευρώ ακόμα. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εδώ λοιπόν έχει ενσωματωθεί στις αυξήσεις ο πληθωρισμός όπως πολύ ωραία το γράφετε. Στο συντάξεων ήταν κάτω του πληθωρισμού. Αυτό ακριβώς. Αυτό ήθελα να επισημάνω ότι εδώ στις εισφορές ενσωματώσαν τον πληθωρισμό στο 9%, αλλά στις συντάξεις η απόδοση στην τσέπη του συνταξιούχου δεν ήταν 9%. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε και στο δεύτερο πίνακα. Τι να σχολιάσουμε, νομίζω αυτά πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος, κύριε Τσουκαλά, γιατί οι εκλογές έρχονται. Να τα βλέπουν. Να τα βλέπουν. Εγώ, η κάθε κατηγορία σε τι σύνταξη οδηγεί στο περίπου. Με 15 χρόνια, αν είσαι στη χαμηλή κατηγορία, 435 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα, ακόμα και τα πολύ παραπάνω χρόνια δεν δίνουν πολύ μεγάλη αύξηση, διότι είναι χαμηλή κατηγορία. Η πλειοψηφία πληρώνει αυτή την κατηγορία, άρα μιλάμε ότι στο μέλλον θα έχουμε συντάξεις πείνας. Πραγματικά, και είδα στον πίνακα, αν μπορούμε να μας το βάλουμε στη μέση, εκεί με 40 χρόνια λέτε, έτσι, δεν θα φαίνεται. Δώστε τον πάλι τον πίνακα, για να το σχολιάσει ο κ. Τσουκαλάς. Τον επόμενο παρακαλώ.
Εδώ, κύριε Τσουκαλά, με 40 χρόνια σύνταξη 7,71,5 μεικτά. Ναι, καθαρά 720 ευρώ. Μα είναι 40 χρόνια. Αν επιλέγει κάποιος τη χαμηλή κατηγορία. Μάλιστα. Γι' αυτό και είναι χρήσιμο όλοι να εξετάζουν ποια κατηγορία πρέπει να επιλέξουν. Ναι. Αν μπορούν και αν έχουν δυνατότητα. Αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία είναι καταδικασμένη να επιλέγει τη χαμηλή, διότι αυτό επιτρέπει η οικονομική της κατάσταση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω, κύριε Τσουκαλά, πριν κάποιος βγει στη σύνταξη, θα πρέπει να συμβουλευτεί ένα ειδικό. Σαν και εσάς, για παράδειγμα, ή τέλος πάντων κάποιος σαν εσάς, διότι δεν υπάρχουν και πολλά λάθη στις συντάξεις, και αυτό το έχω διαπιστώσει και από φίλους μου, οι οποίοι είτε απευθύνθηκαν σε εσάς είτε σε άλλους εργατολόγους, οι οποίοι εντόπισαν, εσείς δηλαδή, εντοπίσατε σοβαρά λάθη στην απόδοση της σύνταξης. Δηλαδή, το κάνουν επίτηδες, σαν να βαθμό, κύριε Τσουκαλά, γιατί έχω περίπτωση ενός γειτονά μου που ήταν να πάρει κοντά στα 2.000 και του είχαν βγάλει 1.200. Υπάρχουν πολύ μεγάλα λάθη, δεν γίνονται επιτηδές, γίνονται επειδή η κατασκευή του νόμου Χατζηδάκη είναι τέτοια που οδηγεί σε λάθη. Δηλαδή, προς όφελος της επιτάχυνσης, έχει μειωθεί η ποιότητα στις υπηρεσίες απονομής των παροχών. Μα γιατί, υποτίθεται θα γινόταν για καλύτερο. Είναι ότι να μην μένει η κυβέρνηση στο πυροτέχνημα, βγάζω πιο πολλές συντάξεις, δεν έχει σημασία μόνο το πιο πολλές, σημασία έχει να είναι και σωστές. Άρα, πού είναι το χρονοδιάγραμμα, πότε θα δούμε να διορθώνονται τα λάθη αυτά, στη Δευτέρα παρουσία? Υποτίθεται ότι θα διορθωνόντουσαν από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα θυμάστε πολύ καλά ότι καθιόντουσαν ότι βγάζουν περισσότερες συντάξεις, αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Εδώ ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι παρέλαβε 1.000.000 εκκρεμείς συντάξεις. Ναι. Υπάρχουν τα ποσά αυτά, δεν υπάρχει 1.000.000 εκκρεμότητες. Ήταν δυνατόν να έχουμε 1.000.000 εκκρεμείς συντάξεις. Πώς είναι η συνταξιούχη, 5.000.000. Δηλαδή και αστεία αυτά τα οποία ακούγαμε. Όταν τον είχατε μάλιστα σε μια συνέντευξη που τα παρουσίασε όλα αυτά. Παρουσίασε μια εικόνα η οποία, τι να σας πω, ήταν ηβυλιακή. Έλεγες να πάω να ζήσω στην Ελλάδα που οι συντάξεις βγαίνουν τόσο γρήγορα και είναι και σωστές. Τρελαίνεσαι με αυτούς εδώ τους τύπους. Τρελαίνεσαι. Πραγματικά. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να απευθύνονται. Θα μου πείτε, υπάρχει ένα κόστος. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πολύ μεγάλο το κόστος, ότι προκειμένου να έχεις μια ζωή, μια σύνταξη. Το κράτος θα όφελε να έχει τέτοιες υπηρεσίες που να μην χρειάζεται ούτε να απευθυνθούν για θέματα διεκπαιρέωσης σε δικηγόρους. Αυτή είναι η άποψή μου. Όμως, όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. Πράγματι, κάποιες φορές είναι απαραίτητο. Ο σκοπός είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να μην έχουμε λάθη, για να μην χρειάζεται να δαπανάει ο κόσμος σε ένα πράγμα που είναι αγαθό κοινωνικό, κοινωνική ασφάλιση, να χρειάζεται να εμπλέκονται πάρα πολύ οι δήμονες και οι δικοί. Πάντως, αυτούς τους πίνακες που μας στείλατε και είναι φρέσκοι, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω. Χθεσινή. Ναι, είναι χθεσινή. Εγώ όταν τους είδα, ναι, εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, εκεί είχαν το στέλος να προσαρμόσουν τον πληθωρισμό και να πάρουν περισσότερα χρήματα από τις φορές. Αλλού δεν έχουν, Έτσι. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αλλά τι να πω. Εγώ το ξαναλέω. Εκλογές έρχονται, φίλες και φίλοι. Να τα βλέπετε αυτά. Να τα βλέπετε, γιατί σας κοροϊδεύουν. Το βλέπετε. Τώρα από εκεί πέρα, άμα επιλέγετε τους ίδιους και τους ίδιους να διαχειριστούν τις τύχες σας, τις συντάξεις σας, τις περιουσίες σας, είστε άξιοι της μοίρας σας. Δυστυχώς. Κύριε Τσουκαλά, έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να επισημάνουμε στον κόσμο? Ναι, παρακαλώ. Την επόμενη Πέμπτη, στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου, συζητήθηκε η υπόθεση της νομιμοποίησης των φαντς να προχωρούν σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Όπως ξέρετε, υπήρχε η 822 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έβαζε ένα φρένο σε αυτά. Πήγε πολύ γρήγορα η υπόθεση στην πλήρη ολομέλεια για να κρίνει τελεσίδικα και αμετάκλητα το ζήτημα αυτό. Εκεί το ενδιαφέρον είναι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έστειλε έναν αντιεισαγγελέα, ο οποίος τοποθετήθηκε υπέρ των θέσεων των φαντς. Τι είπε? Ότι νομοποιούνται τα φαντς να προχωράνε σε πληστηριασμούς. Το παράξενο δεν είναι τι είπε, είναι η αιτιολογία, ο νομικός λόγος. Ήρθε και είπε ότι κατ' εφαρμογή, λέει, αναλογική του άρθρου 2 του ποινικού κώδικα, το οποίο λέει ότι ισχύει η ευμενέστερη διάταξη, για αυτό, αφού υπάρχει ο νόμος του 3 και ο νόμος του 15, και αφού ο νόμος του 15 προβλέπει νομιμοποίηση, παρότι έχουν γίνει με τον νόμο του 3 οι τιτλοποιήσεις, να μπορεί να νομοποιείται να προχωράει σε πληστηριασμούς. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο καινοφανή και πρωτοφανή ζητήματα. Ένα, ότι μπλέκει ο ποινικός κώδικας σε αστικές δίκες. Και δεύτερον, ότι όταν λέει η διάταξη το ευμενέστερο, εννοεί το ευμενέστερο για τον πολίτη που χάνει το κοινωνικό αγαθό της περιουσίας του και της κατοικίας του, ή το ευμενέστερο για τα συμφέροντα των κορακιών. Εδώ φαίνεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κρίνει την διάταξη με βάση τα συμφέροντα των φανς και των κορακιών. Ότι αυτά θεωρεί ως κρίσιμα συμφέροντα που πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει και όχι την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών. Αυτό ας το αξιολογήσει ο κόσμος. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, εμείς κύριε Ζουγκαλά μου, γι' αυτό είμαστε εδώ, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Από εκεί πέρα, σωστά το είπατε, ας τα αξιολογήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Πέρα από το να φωνάξουμε, πέρα από το να τους δώσουμε να καταλάβουν ποιοι τους κοροϊδεύουν, τι είναι άλλο να κάνουμε. Πάντως, αυτό που θέλω να σας πω όσον αφορά τα funds, είναι ότι αυτό τώρα που παίρνουν, που ουσιαστικά μέχρι πριν από 2-3 χρόνια δεν μπορούσαν να το κάνουν, το κάνουν, να το πούμε σε ελεύθερη μετάφραση, παίρνουν τις πρώτες κατοικίες, έτσι. Οι κατασχέσεις που γίνονται σε πρώτες κατοικίες. Ήταν παραμύθι που δεν υπάρχει περίπτωση, η πρώτη κατοικία δεν πρόκειται να καταστεί. Όχι, καταστεί. Χιλιάδες τη βδομάδα, το μήνα βγαίνουν. Ήδη 15.000 είναι μέχρι το πρώτο τρίμηνο. Η πλειοψηφία είναι πρώτη κατοικία πια. Κύριε Τσουκαλά, νομικά όπλα έχουν τώρα με την κατάσταση που επικρατεί. Ναι. Έχουμε νομικά όπλα. Όσο ακόμα εκκρεμεί η υπόθεση στον Άριο Πάγο. Και μπορούμε και κερδίζουμε ανακοπές και αναστολές με βάση την απόφαση του Άριου Πάγου τον 8/22. Αν έρθει και πει ο Άριος Πάγος υπέρ των φανς, εκεί ο κλειός στενεύει. Τελειώνει. Εκεί θα δούμε ένα μπαράζ πληστηριασμών και δεν θα έχουμε όπλα να αμυνθούμε. Θα είναι τραγική η κατάσταση. Δηλαδή, ο πολίτης θα είναι ανίσχυρος απέναντι στα φαντς. Ήδη σε μεγάλο βαθμό, με την κατάσταση του νόμου Κατσέλη, με τις αλλαγές του κώδικα πολιτικής οικονομίας, είναι ανίσχυρος. Πόσο μάλλον του έχει μείνει ένα καταφύγιο, αν φύγει και αυτό και πέσει και αυτό το χειρό, τελείωσαν όλα. Κύριε Τσουκαλά, ήταν μνημονιακή υποχρέωση αυτή η κατάσταση με τα φαντς. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Τώρα όμως υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Τώρα δεν έχουμε μνημόνιο και τώρα υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία η οποία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να έχουν θεσμούς προστασίας πρώτης κατοικίας. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην το κάνει. Για ποιο λόγο? Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θα απαντήσω εγώ, ας το απαντήσει η κυβέρνηση. Γιατί πραγματικά είμαστε μια χώρα που την κυβερνούν οι τραπεζίτες, την κυβερνούν οι εφοπλιστές, την κυβερνούν 5-6 κοινωνικές τάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τι άλλο να πω, δεν ξέρω κύριε Τσουκαλά, πέρα από αυτό υπάρχει κάτι άλλο? Γιατί νομίζω ότι ήταν σημαντική πληροφορία αυτή. Τα βασικά. Τα βασικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ κύριε Πανίδη. Μας διαφωτίσετε κάθε φορά. Γι' αυτό λέω κάθε εκπομπή που έχουμε εσάς καλεσμένο, νομίζω ότι δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να ακούσει πράγματα που, εντάξει, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα δικηγορικό γραφείο, θα πρέπει να απευθυνθεί σε γνωστούς ιστορίες. Εδώ τους προσφέρουμε δωρεάν ενημέρωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εργατολόγο. Νομίζω ότι όσα μας είπε είναι πολύ σημαντικά. Εγώ θα επαναλάβω. Εκλογές έρχονται. Αξιολογήστε όλα αυτά που σας λέμε. Αξιολογήστε τους και μαυρίστε τους. Ακούσατε τι έγινε. Και στην πρώτη περίπτωση που είχαμε καλεσμένο τον πρόεδρο των εργαζομένων, ο οποίος εργάζεται σε Δήμο, αλλά είχε σφαιρική εικόνα για την τοπική αυτοδιοίκηση και μίλησε για το τι γίνεται γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πολύ περισσότερο, στο δεύτερο μέρος είχαμε τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος λογικά, έτσι, αυτά που είπε είναι για να τους μαυρίσετε όλους όσους έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα και έχουν δημιουργήσει αυτούς τους νόμους. Είτε λέγεται νόμος Κατρούγκαλου, είτε λέγεται νόμος Χατζηδάκη. Πάντως, νόμος Κατρούγκαλου λέγεται, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν τον άλλαξε. Γιατί? Νομίζω ότι σας απαντήσαμε στα ερωτήματά σας πριν από λίγο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας την ερχόμενη Τρίτη, όπως πάντα, στις 8. Γεια σας.